Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ που περιβρίσκεστε εδώ. Εγώ είμαι βουλευτής Χαλκιδικής, ζω τα πράγματα από πολύ κοντά. Βρίσκομαι σε αυτόν τον αγώνα εδώ και πολλά χρόνια. Και θέλω κυρίως να αναπτύξω το τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως εναλλακτική λύση απέναντι στη μονοκαλλιέργεια των μεταλλίων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και η οποία πάει να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Στην εποχή λοιπόν της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που κυριαρχούν η ανεργία, η εξαθλίωση και η αίσθηση του αδιεξόδου επιβάλλεται ως μονόδρομος η προώθηση των ξένων επενδύσεων με κάθε κόστος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός μας. Λίγες θέσεις εργασίας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα σε συνδικαλισμό και αντίδραση. Με έναν μισθό που συστηματικά μειώνεται δραματικά σε αντάλλαγμα κατοχής και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και δημόσιας περιουσίας. Η Χαλκιδική αποτελεί σήμερα ένα πεδίο σύγκρουσης δύο πολιτικών φιλοσοφιών. Από τη μια το ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου στο μεγάλο κεφάλαιο, η εκμετάλλευση σχεδόν άνευ όρων των φυσικών πόρων, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η απαξίωση κάθε οικονομικής δραστηριότητας που δεν σχετίζεται με τη μεταλλευτική, η βίαιη καταστολή κάθε αντίθετης γνώμης, η καταπάτηση νόμων και συντάγματος στο όνομα της διασφάλισης μιας ιδιωτικής επένδυσης. Τελευταία βέβαια έχουμε και την κατασκευή ενόχων, ακόμη χειρότερα. Υπάρχει όμως άλλη ανάπτυξη και αυτήν επιδιώκουμε. Αυτή είναι η άλλη φιλοσοφία. Μια ανάπτυξη που βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, που προστατεύει και συνυπάρχει με το κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, που σέβεται τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται τόσο στην οικονομική ευημερία, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή. Σε πρόσφατη διημερίδα που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Εκουμού στη Χαλκιδική, παρουσιάστηκαν μελέτες επιστημόνων που στηρίζουν και τεκμηριώνουν το γεγονός ότι μια αειφόρος ανάπτυξη βασισμένη στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό είναι και εφικτή και οικονομικά υποφελής. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα εισάγει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της στα λαχανικά? Γνωρίζετε ότι το 36% εισαγωγών ντομάτας προέρχεται από τη Γερμανία? Η Ελλάδα που διαθέτει τις κατάλληλες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες παραγωγής λαχανικών τα εισάγει από τις χώρες που τις δημιουργούν αυτές τις συνθήκες τεχνητά. Η Χαλκιδική έχει σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί η πρωτογενής παραγωγή. Τομείς όπως η δεντροκομεία, λαχανικά και κυπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άμπελος, μελισσοκομεία, κτηνοτροφία, δασοπονία, είναι εφικτό να αναπτυχθούν και να επιφέρουν σημαντικά έσοδα. Οι κύριες προϋποθέσεις είναι η πολιτική βούληση, ο σωστός σχεδιασμός και η συμμετοχή και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μας δίνει η μελισσοκομεία, και άσχετα αν μας κοροϊδεύουν όλοι και μας λένε από τους μεταλλορίστες τους κάνετε μελισσοκόμους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της μελισσοκομείας για την Χαλκιδική. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει εξαιρετικές στατιστικές για τη μελισσοκομική δραστηριότητα και την ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων. Οι αποδόσεις της όμως σε εξαγωγές είναι απογοητευτικές. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις εξαγωγής μελιού, ενώ στην πρώτη βρίσκεται η Γερμανία. Σκεφτείτε ότι το μέλι από άνθη βαμβακιού με εξαιρετικές φαρμακευτικές ιδιότητες εξάγεται από τη Νέα Ζηλανδία σε τιμές 70 ως 150 ευρώ το κιλό, όταν το αντίστοιχο ελληνικό, που είναι πολύ καλύτερης ποιότητας, αποτελεί μόνο το 10% της παραγωγής στην Ελλάδα και πωλείται προς 7 ως 9 ευρώ το κιλό. Το οικονομικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών που θέλει ανταγωνιστικό προϊόν να είναι το φτηνό, δεν είναι μονόδρομος. Το πιο ακριβό προϊόν είναι ελκυστικό στους καταναλωτές, εφόσον είναι ποιοτικό, διαφορετικό και με ταυτότητα. Αυτό ισχύει και για τον τουρισμό, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες της χώρας. Η Χαλκιδική είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα. Ο τουρισμός με σωστό σχεδιασμό είναι μια οικονομική δραστηριότητα που διαρκεί στο διενεκές.
βασίζεται στην άριστη ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιεί τους κοινωνικούς σπόρους, ενισχύει τοπική οικονομία και παραγωγή και έχει σημαντικότατα πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Η Βορειοανατολική Χαλκιδική, αν και όχι ιδιαίτερα τουριστικά αναπτυγμένη με την παραδοσιακή έννοια του όρου, παρουσιάζει εξαιρετικά συντηρητικά πλεονεκτήματα ώστε να αναπτύξει οικονομικά επωφελείς μορφές τουρισμού. Ο πολιτιστικός, οικολογικός, θρησκευτικός και γαστρονομικός τουρισμός αποτελούν πλέον τις αποδοτικότερες μορφές τουρισμού και απευθύνονται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις. Η Βορειοανατολική Χαλκιδική μπορεί να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά προς αυτή την κατεύθυνση τα αρχαία στάγυρα, γενέτρια του Αριστοτέλη, για πολιτιστικό και επιστημονικό τουρισμό, το Άγιο Όρος για θρησκευτικό τουρισμό, τη Διόρυγα του Ξέρξη επίσης σαν πολιτιστικό τουρισμό, την πλούσια Χλωρίδα και Πανίδα, τα αρχαίγωνα δάση, τη θάλασσα, το βουνό. Ταυτόχρονα βρίσκεται κοντά στο μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο. Μια συνδυασμένη δράση τουριστικής ανάπτυξης με προώθηση μέσω του τουρισμού των τοπικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός και ο εναλλακτικός τουρισμός θα επιφέρουν εισόδημα σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Το μέχρι τώρα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε δανεισμό και στις κρατικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις είναι ένα εξαιρετικά ακριβό μοντέλο που οδηγεί σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά αδιέξοδα. Η ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται στους τοπικούς σπόρους, τη διαφοροποίηση και το ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία στην κοινωνία, αλλά πρέπει να επιτευχθεί από την ίδια την κοινωνία. Με συλλογικές δράσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, δίκτυα τοπικών επιχειρήσεων, τοπικά συμφέροντα, τοπικά σύμφωνα ποιότητας, συμπράξεις παραγωγών, φορέων, υποστήριξη μεταξύ επαγγελματικών ομάδων. Στο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ οραματιζόμαστε μια ανάπτυξη που θα βασίζεται στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τις αρχές της αειφορίας. Μια ανάπτυξη που δεν θα επιβάλλεται με τη βία, αλλά θα πραγματοποιείται με πρωταγωνιστές στις τοπικές κοινωνίες. Μια ανάπτυξη που θα αυξάνει την κοινωνική ευημερία του συνόλου. Καμιά από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση, στην περίπτωση όπου αυτή η ανάπτυξη θα συνδέεται με την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Χαλκιδική. Αντιθέτως, τη στιγμή που η Ελντοράντο διαφημίζει ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει η καταγγελία από μένα και από έναν τοπικό δημοτικό σύμβουλο της περιοχής μας, όπου καταγγέλλεται ότι στην περιοχή όπου η Ελντοράντο κάνει στην Ολυμπιάδα, κάνει την ανάπτυξη, κάνει την αποκατάσταση περιβάλλοντος, σε αυτή την περιοχή λοιπόν έχουμε ρέματα στα οποία τρέχουν νερά από το εργοστάσιο και εδώ είναι οι φωτογραφίες. Τα οποία νερά όχι μόνο μακροσκοπικά όπως τις βλέπετε και είναι εμφανώς ότι αυτό δεν πρόκειται για καθαρό νερό, προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι καθαρό νερό, αλλά γίνανε και αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο και τα βαρέα μέταλλα και το αρσενικό τα οποία υπάρχουν σε αυτά τα νερά είναι εξωφρενικά, όχι απλώς πολύ υψηλά, είναι εξωφρενικά υψηλά. Υπάρχει και σήμερα σχετικό ρεπορτάζ σε μια εφημερίδα που καταγγέλουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό ξεκίνησε όταν κάτοικοι της περιοχής της Ολυμπιάδας καταγγείλανε σε μένα προσωπικά ότι συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που άρχισε να επαναλειτουργεί το εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, όπου άρχισαν να τρέχουν αυτά τα νερά από τους σωλήνες που βγαίνουν από το εργοστάσιο. Πήγαμε εκεί τέσσερις κάτοικοι της περιοχής, εγώ και άλλοι τέσσερις κάτοικοι της περιοχής, πήραμε φωτογραφίες από τα ρέματα, πήραμε και νερό και λάσπη, έγιναν οι απαραίτητες αναλύσεις και διαπιστώθηκαν αυτά που διαπιστώθηκαν, τα οποία με καταγγελία μας τα κοινοποιήσαμε σε υπηρεσίες της αποκεντρωμένης δίκης Μακεδονίας Θράκης και στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας. Περιμένουμε άμεσα να πράξουν τα δέοντα, οι αρμόδιοι, να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν, να κάνουν και αυτοί τις δικές τους αναλύσεις
και έτσι να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή και από πού προέρχονται όλα αυτά. Πάντως, διαψεύδεται η Ελντοράντο όταν λέει ότι κάνει αποκατάσταση. Όταν λέει κάνει αποκατάσταση και συμβαίνουν αυτά, φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να δουλεύει και να ξορίσει χρυσό. Πώς λοιπόν μπορούμε αυτή την εταιρεία να την εμπιστευτούμε, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε οποιονδήποτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν οι ίδιες οι εταιρείες παραβιάζουν ασύστολα. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον Μπάχτα, ο οποίος μας λέει ότι αυτός θα είναι αυτός που διαφυλάξει το περιβάλλον, όταν στον ίδιο του το Δήμο συμβαίνουν αυτά και δεν έχει κάνει καμία, μα απολύτως καμία ενέργεια, δεν τα ήξερε. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τους εργαζόμενους, δυστυχώς τους εκπροσώπους των σωματείων των εργαζομένων, και το λυπάμαι που το λέω αυτό, που λένε ότι οι ίδιοι θα περιφρουρήσουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, όταν αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους και δεν έχουν την τόλμη, γιατί φοβούνται την εταιρεία, δεν έχουν την τόλμη να τα καταγγείλουν. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε το κράτος που έπρεπε ήδη να είχε πάει να κάνει τους ελέγχους τους στην εταιρεία και δεν έχει κάνει τίποτα προς το παρόν. Άρα, οι μόνοι που μας μένουν είναι οι κάτοικοι. Αυτοί οι κάτοικοι που θα υποστούν και ό,τι θα υποστούν αν αυτή η εταιρεία συνεχίσει να υπάρχει σε αυτήν την περιοχή και αν θα εφαρμόσει τα καταστροφικά της σχέδια. Ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από το 2010 και έχω εδώ μια απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που μιλάει για το κοπάδι ενός κατοίκου της περιοχής, δεν θα ήθελα να πω και το όνομά του, όπου υπάρχει λήψη μέτρων σε εκμετάλλευση ευγοπροβάτων στα καλύβια Βαρβάρας, περιοχή Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, λόγω παρουσίας καταλήπου μολύβδου στο γάλα. Ήδη το κοπάδι αυτό έχει μπει σε καραντίνα από το 2010. Επίσης υπάρχει μια απόφαση της Νομαρχίας Χαλκιδικής, του Νομάρχη Χαλκιδικής, που λέει ότι χαρακτηρίζει την περιοχή της Ολυμπιάδας σαν περιοχή οστρακοκαλλιέργειας και θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την περιοχή οι συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα στους αποδέκτες, τα όρια είναι μηδέν. Δεν πρέπει να υπάρχουν καν βαρέα μέταλλα στους αποδέκτες αυτής της περιοχής. Τα συμπεράσματα από όλα αυτά δικά σας.